Θρίλερ στα γραφεία της εκπαιδευτικής αναπτυξιακής εταιρείας Πλοηγός επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων σήμερα το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας Σύριος μπήκε στο χώρο του πλοηγού και ζητούσε τα ειδικά έγγραφα για να μπορέσει η γυναίκα του να έρθει στην Ελλάδα. Όταν ενημερώθηκε ότι αυτά τα χαρτιά δεν ήταν έτοιμα, τα αίματα άναψαν. Ο 36χρονος άντρας, σύμφωνα με τις περιγραφές μαρτύρων, κρατώντας ξηραφάκια αυτοτραυματίστηκε και στη συνέχεια η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια ιδιότυπη ομοιρία, αφού εγκλώβησε τους εργαζόμενους μέσα στο χώρο του πλοηγού, χωρίς να τους αφήνει να βγουν έξω. Ένας από τους ανθρώπους που ήταν παρόν στο περιστατικό περιγράφει στην Κρήτη TV όσα έγιναν. Χαρτιά ζήτησε για να έρθει η γυναίκα του εδώ κοντά του, αλλά δεν υπάρχουν κάτι χαρτιά που δεν είναι έτοιμα ακόμα από την υπατεδιαρμοστία να τους στείλουν για να έρθει εδώ πέρα στο πρόγραμμα μας. Αυτά έχει ψυχολογικά, ο άνθρωπος και τα κάνει συνέχεια, δεν είναι μόνο τώρα, συνέχεια τα κάνει. Μιλήσαμε όλοι να αρεμήσει, ξέρω εγώ τι. Αυτά, ήθελα να μιλήσει με την ψυχολόγος δικό του. Δεν είχε μαχαίρι, δεν είχε, ξεραφάκια είχε. Ξεραφάκια. Ναι, αυτό το έχει, δηλαδή, το έχει προγραμματίσει, δεν ξέρω. Άμεσα σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς βρέθηκε μέσα στο χώρο σε μια προσπάθεια να πείσει τον Σύριο να ελευθερώσει τους ανθρώπους που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι. Κάτι που έγινε λίγα λεπτά αργότερα, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη. Υπήρξε κάποια στιγμή μια ένταση, δυνατή ένταση. Οι αστυνομικοί έβγαλαν από τα γραφεία της εκπαιδευτικής αναπτυξιακής εταιρείας Πλοηγός τον άντρα και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Σύριος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με την αστυνομία να ερευνά το αιματηρό περιστατικό, το οποίο έληξε χωρίς σοβαρές απώλειες. Όπως ήταν φυσικό, το κινηματογραφικό συμβάν που εκτυλίχθηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου σκόρπισε το φόβο σε όσους άκουσαν γι' αυτό. Πώς σας κάνει να νιώθετε, τι σκέφτεστε? Καμιά φορά ανασφάλεια. Ανασφάλεια. Γιατί και εδώ που είμαι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άσχημα. Άσχημα. Όπως και να είναι, άσχημα δεν είναι. Τραγικό γεγονός γενικά, δεν ξέρω τι να πω. Περιστατικά σαν γι' αυτό υπάρχουν και χειρότερα καθημερινά, δεν νομίζω ότι είναι το μόνο. Η εκπαιδευτική αναπτυξιακή εταιρεία Πλοηγός διαχειρίζεται το πρόγραμμα Εστία που αφορά την ένταξη προσφύγων και μεταναστών και την έβρεση στέγης στην Κρήτη.